Κύριε Καραντρίδη, ο Ερντογάν φυσικά είδαμε στην αρχή του βίντεο, είχε επισκεφθεί τη χώρα μας μπρος στη Λιβυϊκή Βουλή και επιμένουν ότι πρέπει να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύη και οι μισθοφόροι. Φυσικά επιμένω ότι είναι παράνομο το τουρκοκολονομιό. Αυτό που είπαμε ότι επιμένουν. Αλλά στη Λιβύη δεν ξέρω τι γίνεται, κύριε Καρατηδική, μπερδεύονται κατά. Άλλα λέει ο Πρωθυπουργό, άλλα λέει ο Πρόεδρο τη Βουλή. Για να πείτε μα τι ακριβώ συμβαίνει. Στην Λιβύη όλες οι δυνάμεις μετά από πιέσεις και πρωτοβουλίες που δέχθηκαν και πρωτοβουλίες που πήραν ο Οργανισμός ΟΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφάσισαν να κάνουν την ομάδα διαλόγου με στόχο αφενός μεν να δεχθούν μια νέα κυβέρνηση και αφετέρου να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις ούτως ώστε στις 24 Δεκεμβρίου του 2021 να έχουμε ελεύθερες εκλογές στο σύνολο της Λιβυκής επικράτειας. Αυτό, ενώ το αποφάσισαν όλες οι δυνάμεις, οι δυνάμεις που ελέγχονται από την Τουρκία στην ουσία το τορπιλίζουν. Και αυτό έγινε προχτές στη Γενέβη με την πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Όλες οι ομάδες του Εθνικού Διαλόγου της Λιβύης συμμετείχαν σε σύσκεψη και εκεί δυστυχώς δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τις εκλογές του 2021. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δυνάμεις που τορπιλίζουν αυτήν την απόφαση. Και αυτές οι δυνάμεις είναι οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Να θυμίσω δε ότι στη Σύνοδο του Βερολίνου που έγινε πριν από λίγες μέρες, στην οποία η Γερμανία σκανδαλωδώς απέκλεισε την Ελλάδα. Την Ελλάδα με τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη που πλήττεται από το τουρκολιβικό μνημόνιο και άρα θα έπρεπε να είναι παρούσα, την απέκλεισαν. Εκεί λοιπόν η Αίγυπτος έβαλε βέτο σε... Η Τουρκία αφενός εκβίασε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συμμετείχαν μαζί με άλλες χώρες. Είπε ότι οι μισθοφόροι θα φύγουν, αλλά τα στρατεύματά μου θα μείνουν στη Λιβύη. Η Αίγυπτος έβαλε βέτο και είπε όλες οι ξένες δυνάμεις, στρατός και μισθοφόροι, θα αποχωρήσουν από την Λιβύη. Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι τερματίζονται προς το παρόν οι συνομιλίες Αιγύπτου-Τουρκίας για να βρουν μια λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Άρα, ο Ερντογάν φαίνεται αποφασισμένος, εάν δεν έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων ότι από τις εκλογές θα βγει μια φιλική προς την Άγκυρα κυβέρνηση, φαίνεται αποφασισμένος να μποϊκοτάρει ή τέλος πάντων να τορπιλήσει τις εκλογές. Τώρα, για τον ηγεμονικό ρόλο που θέλει να παίξει, ναι, δεν το κρύβει. Αυτό είναι ένα χαρτί που είναι. Δεν φεύγει, λέγω. Δεν φεύγουν, έτσι λέει, και είμαστε εκεί και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, είπε. Βέβαια. Άκουσα τώρα που είπε στα τουρκικά. Ναι. Και αναφέρθηκε ότι είμαστε στη Λιβύη, στη Συρία, στο Αζερμπαϊτζάν και στην Ανατολική Μεσόγειο, εννοώντας φυσικά και την Κύπρο. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Τι έγινε και γιατί βιώνουμε όλα αυτά? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εφήβραν την ιδέα της θετικής ατζέντας με την Τουρκία, την οποία στην ουσία την επέβαλαν στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η Κύπρος και η Ελλάδα εγκατέλειψε την πολιτική των κυρώσεων για τις οποίες δούλευε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάλανε μπροστά λοιπόν τη θετική ατζέντα και υπάρχει και κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει την επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης στην Τουρκία, κάτι που είναι σανίδα σωτηρίας για την οικονομία της Τουρκίας. Και αυτό γίνεται χωρίς στην ουσία να έχει δικαίωμα η Κύπρος και η Ελλάδα να βάλει βέτο σε αυτήν τη διαδικασία σε περίπτωση που η Τουρκία δεν δεχθεί αφενός μεν να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και αφετέρου να άρει το κάζους μπέλι για παράδειγμα από το Αιγαίο. Εκεί λοιπόν και αυτό είναι μια πρωτοβουλία της Γερμανίας, επικίνδυνη, εξαιρετικά επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Από αυτό ενθαρρύνεται ο Ερντογάν και ακολουθεί αυτήν την ηγεμονική πολιτική, όπως επίσης
ενώ οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν δείχνουν σημάδια βελτίωσης, μία πρωτοβουλία που πήρε η Τουρκία να κρατήσει αυτή την ασφάλεια και την λειτουργία του αεροδρόμιο Χαμίτ Καρζάι της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, αυτό είναι ένας μοχλός πίεσης και εκβιασμού της Τουρκίας, κυρίως προς τις ΗΠΑ. Αυτό εκμεταλλεύεται και συνεχίζει ο Ερντογάν αυτά τα παιχνίδια στην περιοχή εις βάρος των λαών και των χωρών της περιοχής. Να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι το αεροδρόμιο. Σε περίπτωση που το αεροδρόμιο δεν είναι υπό τον έλεγχο μιας νατοϊκής δύναμης, μιας δύναμης φιλικής προς τις ΗΠΑ, τότε είναι σχεδόν αδύνατον να παραμείνουν οι πρεσβείες των ΗΠΑ, των χωρών του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρώπης στην Καμπούλ. Γιατί αν καταλάβουν το αεροδρόμιο οι δυνάμεις των Ταλιμπάν, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία το προσωπικό των πρεσβειών με τις χώρες τους. Άρα πρέπει να φύγουν οι πρεσβείες και να παραδοθεί εξ ολοκλήρου το Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που παίζει η Τουρκία. Θα έλεγα ότι η Δύση δεν έχει αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος της απειλής που συνιστά η Τουρκία του Ερντογάν για τα συμφέροντα, τα στρατηγικά συμφέροντα της Δύσης. Βλέπουν την Τουρκία ως μια χώρα που θα εξυπηρετήσει πρόσχερα τα συμφέροντα είτε των ΗΠΑ, είτε της Γερμανίας, είτε και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν βλέπουν με ορίζοντα 15 ετίας, 20 ετίας ή και πιο πέρα, ότι αυτό το τέρας που εκτρέφουν με την ανοχή και τη συνενοχή τους, κάποια στιγμή θα θίξει και τα δικά τους συμφέροντα. Κύριε Κατρίνη, πριν να δώσω του λόγο του Γιάννη Ντομαλιού, σύμφωνα με έκθεση την Αμερική πρόσφατα, μάλλον χθες, υπάρχει ζήτημα τώρα με τον Ερντογάν για τα μικρά παιδιά που πολεμάνε. Δεν ξέρω, έχει βάλει και μικρά παιδιά στη Συρία, δεν ξέρω πού αλλού. Και μάλλον ετοιμάζονται για να βάλουν στη μαύρη λίστα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι μικρά παιδιά που πολεμάνε εκεί. Δεν ξέρω αν ακούσατε κάτι τέτοιο. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι θα έχει ένταση μεταξύ Biden και Ερντογάν σε αυτό το θέμα. Είναι η λυμένη απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ήδη φιγουράρει το όνομα της Τουρκίας στον κατάλογο των χωρών που στρατολογούν παιδιά. Παιδιά, ακριβώς, ναι. Πολεμάνε τα παιδιά. Αυτό γίνεται με τους μισθοφόρους. Έχουν στα χέρια τους στοιχεία τράνταχτα ΗΠΑ για στρατολόγηση παιδιών. Τη Συρία, βέβαια. Και ήδη, εκτός από τις ΗΠΑ, έχουμε και δήλωση από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Να πούμε δε ότι έχουμε σφοδρή αντίδραση από την Άγκυρα, η οποία λέει αντί να δείτε τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, δηλαδή τους Κούρδους του YPG, αλλά και το PKK που στρατολογούν όπως διατείνεται η Τουρκία παιδιά, βάζετε εμάς στον κατάλογο που είμαστε σύμμαχοι. Όντως είναι ένα θέμα που δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα της Τουρκίας και ενοχλεί την Τουρκία, όπως φάνηκε από την αντίδραση που μόλις σας ανέφερα. Όμως, ένα άλλο θέμα, εκτός από το Αφγανιστάν που είπα, το αεροδρόμιο του Αφγανιστάν, που εκμεταλλεύεται η Τουρκία για να αποσπάσει τη στήριξη της Τουρκίας σε αυτά που είπαμε ή και σε αυτά που κάνει ή θα σχεδιάσει να κάνει, γιατί ο Ερντογάν, επειδή έχει ανάγκη να παρουσιάσει κάτι στο λαό του, καταφεύγει και σε ψεύδι, αλλά και σε απονοημένες ενέργειες. Το ψεύδος είναι, είπε χθες σε μια εκδήλωση που έκανε στο Σανγκάριο, στην πόλη του Σανγκαρίου, ότι ενώ η Αγγλία χρεώνει σε κάθε έναν εμβολιαζόμενο 100 λίρες και η Γερμανία 150 ευρώ, εγώ σας τα δίνω τζάμπα, δωρεάν, είπε δηλαδή ασύστολα ψεύδι, για να μπορέσει να συσπυρώσει τους πολίτες, έχει ανάγκη από μία είδηση που θα παρουσιάσει διδραφικά στον τουρκικό λαό. Σε εντυπώσεις φυσικά, ναι. Και αυτή, για να κερδίσει εντυπώσεις, και αυτή η είδηση αφορά κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο που ίσως ετοιμάζεται να τα ανακοινώσει. Θα πάμε σε αυτά σε λίγο, κύριε Καραγκή, γιατί... Στις 20 Ιουλίου που θα επισκεφθεί την Κύπρο όμως, ένα δεύτερο θέμα. Με το οποίο
το εκμεταλλεύεται η Τουρκία, εκβιάζει το ΝΑΤΟ και το καθιστά συνένοχο, θα έλεγα, είναι το θέμα του Ευξήνου Πόντου. Στον Ευξήνο Πόντο αυτές τις μέρες, από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου, 12-13 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, γίνεται μια τεράστια άσκηση. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη άσκηση νατοϊκή σύν την Ουκρανία. 30 χώρες συμμετέχουν. Η Sea Breeze 2021, στην οποία συμμετέχουν περίπου 40 πλωτά μέσα, ελικόπτερα, 5.000 στρατιώτες, καταδρομής, βατραχάνθρωποι, πεζοναύτες. Και αυτή η άσκηση προκαλεί τεράστια ένταση στην περιοχή. Να θυμίσω στους τηλεθεατές σας ή να πούμε για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι με εντολή του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, το αντιτορπιλικό Defender έπλευσε, ξεκίνησε από την Οδυσσό, το λιμάνι της Οδυσσού, με προορισμό το Βατούμι, τον βαθύ λιμένα των Αρχαίων στη Γεωργία, και πέρασε από τα χωρικά ύδατα της Κρυμαίας. Με συγχωρείτε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία, η οποία ήταν ενήμερη για αυτή την κίνηση, η οποία έγινε, επαναλαμβάνω, με εντολή Πρωθυπουργού, έχει σημασία αυτό, η Ρωσία αντέδρασε, αφενός μεν εκτέλεσε βολές με πυροβόλα γύρω από το αντιτορπιλικό, αφετέρου έστειλε 20 αεροπλάνα μαχητικά πάνω από το αντιτορπιλικό. Πάνω στο αντιτορπιλικό ήταν ανταποκριτές του BBC και του Reuters, οι οποίοι κατέγραψαν όλες αυτές τις σκηνές. Η Αγγλία προσπάθησε να παρουσιάσει ότι η Ρωσία δεν αντέδρασε στον διάπλο. Όπως το έβγαλε η ρωσική τηλεόραση, έβγαλε το βίντεο, το έβγαλε. Όχι, η Αγγλία προσπάθησε να υποβαθμίσει το επεισόδιο, το πολύ σοβαρό. Όμως, οι δημοσιογράφοι στην Αγγλία, ξέρετε, όσο και αν υποστηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα, είναι ακόμα δημοσιογράφοι, αυτό ελπίζω να το... Να ακούσουν κάποιοι εδώ στη χώρα μας, ναι. Να το ακούσουν κάποιοι στην Ελλάδα. Παρουσίασαν λοιπόν και αυτοί βίντεο, μετά παρουσίασαν και Ρώσοι βίντεο. Και την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, παρότι περνούσε από τα διεθνή ύδατα, οι Ρώσοι αναχέτησαν από αέρος και μία Ολλανδική φρεγάτα που περνούσε από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση προφανώς στημένη δημοσιογράφο για το θέμα, είπε ότι ήταν μια προβοκάτσια της Αγγλίας και του ΝΑΤΟ. Μαζί με τον Biden, φυσικά. Συμφωνία με τον Biden αυτή. Η Αγγλία από τον Biden πήραν την Αγγλία. Ήρθαν από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πετώντας και πλέοντας θάλασσες μπροστά στην πόρτα μας και προσπαθούν να τεστάρουν τις αντιδράσεις μας εμείς και να βυθίζαμε το αγγλικό αντιτορπιλικό, πιστεύουμε ότι δεν θα γινόταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είπε δε στη συνέχεια ότι είμαστε αποφασισμένοι με κάθε μέσον, ακόμα και με πυρηνικά, να προστατέψουμε τα εδάφη μας. Είναι βλήτου, φυσικά. Κύριε Χμεϊδάν, γιατί, και κύριε Μάλιο, γιατί έγινε αυτό? Καλό είναι να τα ακούσουν οι τηλεθεατές. Η Ρωσία, προσαρτώντας και με ένα δημοψήφισμα την Κρυμαία, έκανε μια τεράστια γεωπολιτική ανατροπή στον Εύξηνο Πόντο. Πριν την προσάρτηση της Κρυμαίας, οι ακτές της Ρωσίας, τον Εύξηνο Πόντο, από την Ανάπα ή μάλλον από τον Κυμμέριο Βόσπορο ή το στενό του Κέρτς μέχρι το Σότσι είναι περίπου 290 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Με την προσάρτηση της Κρυμαίας, οι ακτές της Ρωσίας, τον Εύξηνο Πόντο, είναι υπερτριπλασιάστηκαν. Είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εάν δει κανείς το χάρτη και δει την ΑΟΣ που έχει αποκτήσει η Ρωσία, επειδή η Κρυμαία βγαίνει σαν ένα νησί μέσα στον Εύξηνο Πόντο, πλέον ο μισός Εύξηνος Πόντος, η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, είναι ρωσικός. Mm-hmm. Αυτό συνιστά μια τεράστια γεωπολιτική ανατροπή και καθιστά εκ των πραγμάτων και στις θαλάσσιες ζώνες η ηγεμονική δύναμη τη Ρωσία. Αυτό αντιστρατεύεται τα σχέδια του ΝΑΤΟ, το οποίο είχε ως στόχο να πολιορκήσει και να περισφίξει τη Ρωσία σε εκείνα τα 280-290 χιλιόμετρα της ακτές, να την κλείσει εκεί, πολιορκώντας από την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Γεωργία. Αν δούμε το χάρτη, μένει μόνη στριμωγμένη η Ρωσία.
Παίρνοντας όμως την Κρυμαία, η Ρωσία έγινε ηγεμονική δύναμη. Και γι' αυτό αποφάσισε ο Τζόνσον, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, σε συνεννόηση προφανώς με την Ουάσιγκτον, να παραβιάσει τα χωρικά ύδατα της Κρυμαίας. Να δοκιμάσει, θα έλεγα εγώ. Λέγοντας ότι για μας, αφού δεν αναγνωρίζουμε την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, αυτά τα ύδατα είναι διεθνή. Ουκρανικά. Και εμείς κάναμε, όχι, όχι, είναι ουκρανικά, χωρικά, και κάναμε αυλαβή διέλευση από χωρικά της Ουκρανίας. Ήταν δηλαδή μια απόπειρα έμπρακτης αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κρυμαία και γι' αυτό είχαμε την πολύ σοβαρή αντίδραση της Ρωσίας. Όμως, παρόλα αυτά, είδαμε την επιχείρηση Sea Breeze 21 να είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 12-13 Ιουλίου θα διαρκέσει και μάλιστα συμμετέχουν, αν δεν κάνω λάθος, χθες συμμετείχαν και δύο ελληνικά F-16 σε μία ενάσκηση εναέριας άμυνας που έγινε στο FIR της Ρουμανίας. Συμμετείχαν και δύο ελληνικά F-16. Δηλαδή μπήκε και η Ελλάδα στο παιχνίδι αυτό και θα έλεγα ότι θα είμαστε από τις χώρες που θα δεχτούμε και τις επιπτώσεις μιας πιθανής, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά για σενάρια μιλάμε, σύγκρουση στην περιοχή. Ένα σενάριο που πιστεύω ότι πρέπει αυτοί που χαράσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική να το αναλύσουν, να το λάβουν υπόψη τους, δεδομένου ότι με την εγκατάσταση αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη, που θέλω να υπογραμμίσω έχει για εθνικούς λόγους και τη θετική της πλευρά σε σχέση με τις επιθετικές βλέψεις της Τουρκίας στον Εύρο, όμως παρόλα αυτά η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων και αγγλικών προσφάτως στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο, θα έλεγα ότι σημειώνεται από πλευράς της Ρωσίας και το λαμβάνουν υπόψη τους για το κακό σενάριο που σας προανέφερα. Μεγάλο ζήτημα λοιπόν παίζεται, ο εύθυνος πόντος είναι στο προσκήνιο και επειδή την προηγούμενη φορά στον πόλεμο της Κρυμαίας η Ελλάδα, ξέρετε, έστειλε εκεί το καλύτερο σώμα στρατού που είχε το 1919, αρχές του 1919, αντί να στηρίξουμε τους δοκιμαζόμενους Έλληνες στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο, στείλαμε το καλύτερο σώμα στρατού στην Κρυμαία, κάτι που έβλαψε τα εθνικά μας συμφέροντα. Εκείνη λοιπόν, σε εκείνη την εμπλοκή, η πατρίδα μας βγήκε ιτημένη. Τώρα να φροντίσουμε να μην πληρώσουμε πάλι σοβαρό τίμημα, δεδομένου ότι στην περιοχή της Μαριούπολης ζουν 200.000 Έλληνες, εννοώ στην περιοχή ακριβώς εκεί στην Αζωφική θάλασσα, κοντά στα ζεσταμένα νερά του Πόντου και της Αζωφικής θάλασσας, ζουν 200.000 Έλληνες, όπως επίσης άλλοι τόσοι 200.000 Έλληνες ζουν στη Νότια Ρωσία, στην περιοχή της Ανάπα, Νοβοροσίσκ. Ο Ουκρανός πρόεδρος προσπαθεί να σβήσει τα στοιχεία τους, όπως είναι οι Ρώσεις, και σύμφερα με ανακοίνωση. Δηλαδή, τη Δευτέρα νομίζω, συγγνώμη κύριε Γμιντάν, Δευτέρα νομίζω ο κύριος Δένδιας επισκέπτεται το Κίεβο και θα επισκεφτεί και την ελληνική κοινότητα στην Οδυσσό, το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδυσσό. Απλά θα έλεγα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να φροντίσει να μην υποστούν τις συνέπειες μιας πιθανής θερμής εμπλοκής οι Έλληνες της Μαριούπολης, αλλά και οι Έλληνες της Νότιας Ρωσίας.